Γιατί ο άνθρωπος όταν έφαγε και ήπιε, δεν γέμισε το κενό της ψυχής, αναζητά καινούργιες γεύσεις και καινούργιες εμπειρίες για να μπορέσει να γεμίσει το κενό της ψυχής. Και δεν αντιλαμβάνεται ότι η ψυχή, όσα και να φας, όσες ποικιλίες και αν έχεις, όσες πολυτέλειες και αν δημιουργήσεις, δεν θα χορτάσει ποτέ η ψυχή σου. Θα μένει ακόμα πιο άδεια και ακόμα πιο πειρασμένη. Η ψυχή δεν τρώγει αυτά. Θέλει Θεό η ψυχή. Κύριε των δυναμεών με θυμών γέλου. Όπως θα ενθυμίστε την περασμένη φορά, αγαπητοί μου, είχαμε αναφερθεί εις των θρήνων των βασιλέων της γης επί τη καταστροφή της Βαβυλώνος Ρώμης ή της Βαβυλώνος πόλεως σύμβολων κάθε αντιθέου δυνάμεως. Χωρίς να καθορίζεται ένας συγκεκριμένος τόπος, αλλά ίσως κάποτε και πολλοί τόποι. Ακολουθεί ο θρήνος των εμπόρων, διότι τρεις κατηγορίες παρουσιάζει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής: τους βασιλείς, τους εμπόρους και τους ναυτικούς. Ακολουθεί λοιπόν τώρα ο θρήνος των εμπόρων. Και οι έμποροι της γης κλάψουσι και πενθήσουσι επ' αυτήν, ότι των γόμων αυτών ουδείς αγοράζει ουκέτη. Και οι έμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν για το χαμό της πόλεως, επειδή το εμπόριό τους, το εμπόρευμά τους, κανείς πια δεν το αγοράζει. Είδατε ψυχολογία πένθους. Πενθούν όχι διότι κατεστράφει η Βαβυλώνα και να λυπηθούν για τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούσαν στην πόλη και κατεστράφησαν, αλλά διότι εκόπησαν οι δουλειές των και τα εμπόρια τους. Είδατε ψυχολογία πένθους. Είναι αυτό το ανάλγητον πένθος που πολλοί από τους ανθρώπους το έχουν, όπως επί παραδείγματι απέθανε η μητέρα μου, όχι διότι και την πενθώ και κλαίω και οδύρωμαι, όχι διότι πραγματικά θα την πενθούσα, αλλά γιατί κόπηκε η σύνταξη με το θάνατό της. Ή ακόμη αν θέλετε έπεσε η κυβέρνηση, όχι διότι θα με ενδιέφερε να μείνει να πέσει, αλλά διότι με εξυπηρετούσε στα συμφέροντά μου. Αγαπητοί μου, αυτό το ανάλγητον πένθος, ατομιστικότατον και εγωιστικότατον. Εν προκειμένου, οι έμποροι τώρα οδύρονται, διότι τώρα δεν έχουν να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους, τα οποία ο Ιερός Ευαγγελιστής πιο κάτω τα χαρακτηρίζει ως πολυτελή και απάνθρωπα. Σημειώσατε αυτές τις δύο κατηγορίες εμπορευμάτων: πολυτελή και απάνθρωπα. Έτσι θα πενθούσαν και σήμερα οι έμποροι νυχτερινών κέντρων, ναρκωτικών, τσιγάρων και άλλων βρωμερών, θα λέγαμε, και σκοτεινών εργασιών. Και δεν χρειάζεται βεβαίως να γίνει κάποια καταστροφή για να πενθήσουν οι έμποροι τέτοιων προϊόντων. Αρκεί η κοινωνία των ανθρώπων να γίνει χριστιανικότερη, εγώ θα έλεγα ανθρωπινότερη, για να αρχίσουν να ανησυχούν ότι το εμπόρευμά τους δεν τραβιέται. Έτσι θα λέγαμε σήμερα τα κατηχητικά σχολεία και κάθε προσπάθεια χριστιανική που μπορεί να γίνεται στην ενορία, στην πόλη, οπουδήποτε, να γίνεται για αυτούς ένα εμπόδιο και να ανησυχούν εάν μέσα στον πληθυσμό μιας πόλεως μπορεί να καλλιεργείται η αρετή, το χριστιανικό μήνυμα, διότι δεν θα έχουν τα κέρδη τα οποία αναμένουν. Αν υποτεθεί ότι όλοι οι νέοι ήσαν ευσεβείς, δεν θα κλείδαν οι δισκοτέκ και τα καταγόγια και οι ταβέρνες και δεν ξέρω τι. Αναμφισβήτητα. Δεν θα ανησυχούσαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί? Θα ανησυχούσαν. Τι θέλουν? Θέλουν τους ανθρώπους, θέλουν τους νέους ειδικότερα,
στη στάθμη εκείνη της αμαρτωλότητος για να πηγαίνουν καλά οι δουλειές τους. Κριτήριο το βλέπετε, είναι φανερό, είναι το κέρδος. Αδιάφορον τώρα, όπως θα δούμε και πιο κάτω, αν η ποιότητα του εμπορεύματος είναι προς καταστροφή αυτής της ιδίας της κοινωνίας. Και όπως σας εξήγησα, ο Ιερός Ευαγγελιστής καταχωρεί ένα μακρύ κατάλογο, ασυνήθι μάλιστα για το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εμπορικών ειδών, και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά είναι πολυτελή. Θα σας διαβάσω, δεν θα εξηγήσω παρά μόνο κάπου και πού. Γόμων, γόμος θα πει εμπόρευμα. Γόμων χρυσού και αργύρου και λίθου τιμίου και μαργαρίτου και βυσίνου και πορφύρας και σιρικού μετάξεις και κοκκίνου και παν ξύλινων θύινων, πολύτιμη ξυλία, αντικείμενα από πολύτιμη ξυλία, και παν σκεύος ελεφάντινων, ελεφαντοστούν, και παν σκεύος εκ ξύλου τιμιωτάτου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κυνάμωμων, είναι η κανέλα, είναι τα λεγόμενα περίφημα αρωματώδη προϊόντα της Ανατολής που κάποτε εμπορεύονται τα πλοία περνώντας από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος να τα φέρουν από την Ανατολή της Ινδίας, και που τα αρωματώδη αυτά ήσαν πανάκριβα στην Ευρώπη, πανάκριβα. Είναι λοιπόν η κανέλα το κυνάμωμον και άμωμον και θυμιάματα και μύρον και λίβανον και ίνων και έλαιον και σεμίδαλιν, είναι το σεμιγδάλι, και σύπτον και κτίνι και πρόβατα και ύπων και ρεδών, είναι οι άμαξες, και σωμάτων και ψυχάς ανθρώπων. Αυτή η λεπτομερής περιγραφή θέλει να δείξει την πολυτέλεια της ζωής της Βαβυλώνας, αυτής της συμβολικής πια πόλεως. Είναι, όπως βλέπετε, ο μακράν του Θεού άνθρωπος, εκείνος που προσπαθεί με κάθε τρόπο να μεταφέρει τον παράδεισο του Θεού σε επίγεια και υλιστικά πλαίσια. Δηλαδή, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Έχεις να φας, έφερες τον παράδεισο εις τη γη. Δεν έχεις να φας, έφερες την κόλαση εις τη γη. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο έξω από αυτό. Είναι το κήρυγμα των ανθρώπων οι οποίοι υλιστικότατα σκέπτονται και ζουν. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι μια τέτοια θέση και μάλιστα μια πολυτελή ζωή είναι σαφώς αντιευαγγελική. Ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματικούς προσανατολισμούς προσπαθεί να γεμίσει το κενό της ψυχής του με αυτή την πολυτέλεια των υλικών αγαθών, και μάλιστα μια πολυτέλεια ατέρμονη. Ατέρμονη. Δεν τελειώνουν ποτέ και όλο παραγάγουν νέες μορφές και νέα σχήματα των υλικών αντικειμένων ή των τροφών ή των ποτών, ατελείωτα, σας ξαναλέγω. Γιατί ο άνθρωπος όταν έφαγε και ήπιε δεν γέμισε το κενό της ψυχής, αναζητά καινούργιες γεύσεις και καινούργιες εμπειρίες για να μπορέσει να γεμίσει το κενό της ψυχής, και δεν αντιλαμβάνεται ότι η ψυχή, όσα και να φας, όσες ποικιλίες και αν έχεις, όσες πολυτέλειες και αν δημιουργήσεις, δεν θα χορτάσει ποτέ η ψυχή σου. Θα μένει ακόμα πιο άδεια και ακόμα πιο πειρασμένη. Η ψυχή δεν τρώγει αυτά. Θέλει Θεό η ψυχή. Και άμα της λείπει ο Θεός, τότε ψωμί και κρομίδι να έχεις, είσαι ευτυχισμένος και είναι γεμάτη η καρδιά σου. Είναι γεμάτη. Τα υλικά αγαθά μας τα έδωκε ο Θεός προς απόλαυση, αλλά να είναι όμως γεμάτη και η καρδιά. Εδώ ο λόγος, το να είναι άδεια η καρδιά από Θεό και να γεμίζει διαρκώς ο άνθρωπος από τα προϊόντα του πολιτισμού του και της πολυτελείας του. Από τον μακρύ αυτό κατάλογο που σας διάβασα,
του Ιερού Ευαγγελιστού μπορούμε να σχολιάσουμε τα εξής σημεία. Πρώτον, εκεί που λέγει ύπον και ρεδόν. Η ρέδη είναι η άμαξα. Και εδώ όταν ομιλεί περί αμαξών δείχνει την πολυτέλεια, διότι την εποχή εκείνη στα αμάξια δεν μπαίναν παρά μόνο οι άνθρωποι που είχαν πολλά χρήματα. Σήμερα βέβαια το θέμα άμαξα είναι κοινό πια. Σήμερα θα λέγαμε έχουμε το αυτοκίνητο. Είναι κακό να έχει κανείς άμαξα? Την παλιά εποχή όχι. Ήταν δείγμα πλούτου, ναι, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν κακό. Είναι κακό σήμερα να έχει κανείς αυτοκίνητο? Όχι. Είναι δείγμα πλούτου το αυτοκίνητο σήμερα? Όχι. Δεν είναι απαραίτητο κανείς να είναι πλούσιος για να έχει ένα αυτοκίνητο, το οποίο βεβαίως υποτίθεται, αν δεν είναι πλούσιος, ότι θα το χρησιμοποιήσει κυρίως για τις επαγγελματικές του ανάγκες. Κυρίως. Αλλά αν το θέλετε ακόμη, αγαπητοί μου, το να πάρει κανείς την οικογένειά του και να βγει λίγο πιο έξω από αυτές τις σύγχρονες βαβυλώνες των πόλεων που δημιούργησε ο πολιτισμός μας, με τα καυσαέρια, με όλους εκείνους τους, όλα τα στοιχεία εκείνα που κάνουν τη ζωή κουραστική και ανυπόφορη μέσα στις πόλεις, το να έχει κανείς ένα μεταφορικό μέσο να βγει λίγο πιο έξω στην εξοχή δεν είναι αναμφισβήτητα εφάμαρτον. Αλλά όταν όμως, αγαπητοί μου, το αμάξι, το αυτοκίνητο δηλαδή, το έχουμε μεταβάλει σε είδωλον, σε ιδανικό, με αυτό πέφτουμε να κοιμηθούμε για να το αγοράσουμε και με αυτό ξυπνάμε με το όνειρό του, και έχει γίνει ο προορισμός και ο σκοπός της ζωής μας. Το έχουμε πιο καλά και από τα παιδιά μας, και το προσέχουμε και το συντηρούμε πιο περισσότερο από ό,τι τα μέλη της οικογενείας μας. Ή το έχουμε ακόμη το αυτοκίνητο για μια κοινωνική προβολή, για μια αλαζονία. Τότε αναμφισβήτητα είναι η ρέδη, η άμαξα, που λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, που οι άνθρωποι στην νοητή αυτή Βαβυλώνα αγοράζουν και να καλοπερνούν. Βλέπετε, δεν είναι αυτό τούτο το αντικείμενο, αλλά είναι αυτή η στάση που θα πάρουμε απέναντι στο αντικείμενο. Αυτό βέβαια ισχύει για κάθε αντικείμενο και για αυτόν τον ίδιο τον πολιτισμό. Ο δε πνευματικός άνθρωπος στις απαιτήσεις του, χωρίς να πάψει να χρησιμοποιεί βεβαίως τα δεδομένα του πολιτισμού του, δεν θα πάψει, θα ήταν περίεργο, δεν θα είναι ατελεύτητος. Εάν επί παραδείγματι απέκτησε κάποια έπιπλα, να πάρω ένα πολύ πρόχειρο παράδειγμα, πολύ πρόχειρο, απέκτησε κάποια έπιπλα στο σπίτι του, δεν θα σπεύσει ύστερα από ένα ή δύο χρόνια να τα αλλάξει, επειδή είναι ντεμοντέ, είναι εκτός μόδας. Μας έφερε κάποιος φίλος καρεκλοπόδαρα, ας το πω έτσι, καρεκλοπόδαρα χοντρικά, σκαλισμένα, ωραία, με τορνευτά, με φουρνισμένη οξά. Πολλά. Στην απορία μου, μας τα χώρισε. Στην απορία μου, δεν τα χρειάζεστε εσείς? Η απάντηση, δεν είναι πια της μόδας. Όχι να κάνουμε και αυτή τη σπατάλη, γιατί δεν είναι πια της μόδας. Αυτό είναι το κακό. Θέλεις να κάνεις ένα σκάλισμα πάνω στο έπιπλο σου, κάτω. Αλλά άμα τα αγοράσεις, θα το έχεις για ολόκληρη τη ζωή σου. Εάν παλιώσει, πάρε καινούριο. Εάν περάσει μόδα, θα πεις όχι, δεν θα πάρω καινούριο, θα αφήσω αυτό που είναι. Τελείωσε. Και έτσι θα υπάρχει και μια οικονομική σταθερότητα. Διότι όταν υπάρχει αυτό το λαχανιτό, η παραγωγή να καλύπτει την κατανάλωση και η κατανάλωση την παραγωγή, πού θα φτάσουμε? Αναμφισβήτητα, δεν είμαι οικονομολόγος, το καταλαβαίνει και ο πιο κοινός νους, στον πληθωρισμό. Τι είναι ο πληθωρισμός, νομίζετε? Αυτό το λαχανιτό παραγωγής και καταναλώσεως. Γι' αυτό βγάλαμε και την κοινωνία μας και τη λέμε καταναλωτική, σε μια παγκόσμια κλίμακα. Έτσι, τι είναι, λέγει, σταθερό της αγοράς? Λέει ο Μέγας Βασίλειος, σταθερό της αγοράς, η νηστεία. Όταν έχεις μάθει να είσαι λιτοδίαιτος, θα φας ό,τι έχεις ανάγκη. Θα έχεις μάθει να νηστεύεις κάποιες μέρες, μα ένα μικρό, πολύ μικρό παράδειγμα, μια που τώρα έχουμε και την Σαρακοστή. Εισάγουμε, λέγει, κρέας από το εξωτερικό, δεν μας φτάνει. Είμαστε ο πλέον κρεοφάγων λαός από όλους τους λαούς, τα έθνη, τους λαούς της Ευρώπης. Ο πιο κρεοφάγος λαός. Γιατί, αδελφοί μου,
Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε μερικές αρακοστές που πρέπει να νηστεύουμε. Νήστεψε, αδελφέ μου, τις αρακοστές πλην των αρρώστων και των μη δυναμένων να νηστεύσουν. Όλος ο άλλος λαός να νηστεύσει, τότε πέστε μου, θα έχουμε ανάγκη να εισαγάγουμε κρέατα απ' έξω? Αναμφισβήτητα, όχι. Και θα έχουμε σταθερότητα αγοράς, συναλλάγματος κτλ. Κτλ. Εκείνα τα οποία γνωρίζετε οικονομολογικά. Δεύτερον, λέγει και σωμάτων ανθρώπων. Μέσα στον κατάλογο, στη λίστα των εμπορικών αντικειμένων, ομιλεί περί σωμάτων ανθρώπων. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι τα προϊόντα αυτής της πόλεως, τα οποία εμπορεύεται, είναι και πολιτική, είναι πολυτελή, αλλά και αντικείμενα τα οποία δείχνουν κάτι το ακατανόητο. Πλέον είναι κάτι που είναι εγκληματικό. Πώς θα το χαρακτηρίσει κανείς? Θα φανταζόσαστε ποτέ ότι το ανθρώπινο σώμα θα μπορούσε να γίνει εμπορεύσιμων αντικείμενων? Λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν έμαθε ή έμαθα αλλά δεν δέχεται ότι είναι εικόνα του Θεού ο κάθε άνθρωπος, είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, και αυτό να το κάνει, να εμπορεύεται τα ανθρώπινα σώματα. Είπα εικόνα του Θεού, πιο συγκεκριμένα εικόνα του Χριστού, γιατί και το ανθρώπινο σώμα είναι μέρος της εικόνας του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε, αν θέλετε λίγο ιστορικά, μια μικρή αναδρομή προς τα πίσω, την εποχή του Χίτλερ, την εποχή της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενθυμίστε πόσοι εθανατώνονται από τον Χίτλερ στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και ακόμη να μην πηγαίνουν χαμένα τα σώματά τους, τα έκαναν σαπούνι. Έπαιρναν το λίπος του σώματος και το έκαναν σαπούνι. Θα μου πείτε, ξόλα να βλέπει κανείς ένα κέρδος, αυτούς ούτως ή άλλως θα έλεγαμε θα τους σκοτώσουμε. Αφού λοιπόν θα τους σκοτώσουμε, γιατί να τους θάψουμε, να τους πάρουμε το λίπος? Αν τους δώσαμε μερικές εβδομάδες φαΐ, να τους το πάρουμε πάλι πίσω, παίρνοντας το λίπος του σώματός του. Μακάβριον, μακάβριον. Και όχι μόνο μακάβριον, αλλά και δείχνει πώς μπορεί να εκτιμάς τον άλλον άνθρωπο. Τον πατέρα σου, τη μάνα σου, μα θα πέθανε, αδελφέ μου, θα τον έβαζε στο φούρνο, του βγάλει το λίπος και να πεις ότι τον τάισα τόσο καιρό τον πατέρα μου, στάσου τώρα, του πάρω το λίπος πίσω, θα το κάνω σαπούνι? Είναι δυνατόν, ποτέ. Μακάβρια πράγματα που δείχνει πόσο ο άνθρωπος μπορεί να εκτιμάει τον άλλον άνθρωπο. Έτσι, να έλθω σε μερικές πραγματικότητες που όλοι πιστεύω θα συμφωνείτε. Πολλές φορές ο ασθενής άνθρωπος από τους ιατρούς που είναι επιλύσμονες των όρκων που έδωσαν να γίνεται ένα αντικείμενο μιας εμπορικής εκμεταλλεύσεως. Το ίδιο και οι έμποροι τροφίμων που αδιαφορούν δια την κοινωνική υγεία και όπως κατά καιρούς το πληροφορούμεθα ή το αντιλαμβανόμεθα και εμείς, να πουλούν αλλοιωμένες τροφές για να κερδίσουν. Δεν με νοιάζει τι θα πάθεις εσύ, δεν με νοιάζει αν η υγεία σου βλαφτεί, αρκεί εγώ να πουλήσω το εμπόρευμά μου και να κερδίσω. Ακόμα και βιομηχανοί βροσίμων, θα έλεγα, αγαθών, που χρησιμοποιούν χρώματα, χρωστικές ουσίες για να κάνουν το αντικείμενό τους έτσι προσελκυστικό, ή συντηρητικές ουσίες που βάζουν παραπάνω για να συντηρείται το... Εγώ θα έλεγα κάθε συντηρητικό είναι επικίνδυνο, τα ξέρετε αυτά, αλλά τέλος πάντων που βλάπτουν την υγεία και δημιουργούν τόσες αρρώστιες. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό, αρκεί το προϊόν τους να είναι όμορφο, αμπαλαρισμένο με τα χρώματά του και τα λοιπά και να προσφερθεί. Τώρα, εσύ που θα το φας, τι έχεις να πάθεις? Άλλη παράγραφος. Άλλη παράγραφος. Ακόμα οι βιομήχανοι φαρμάκων που μετέρχονται την οθεία δεν βάζουν τις κανονικές δόσεις εκείνων των στοιχείων που προβλέπεται για να συντεθεί ένα φάρμακο. Και έτσι είναι η θεραπεία ενός ασθενούς προβληματική. Πηγαίνω πολύ παλιά πίσω, ίσως να το ενθυμίστε, εγώ βέβαια δεν ζούσα, δεν είχα γεννηθεί ακόμη, κάποια φορά κάπου στα 1920 κάπου εκεί, όταν το κινήνο που έδιναν στο στρατό με τις αλωνοσίες
ή στους κατοίκους της Μακεδονίας με τις αλωνοσίες, το κινήνο μέσα είχε αλεύρι και δεν θεραπεύοντο οι ασθενείς. Αυτό είναι φοβερό. Παίζεις, Κύριε, παίζεις με την υγεία του λαού, με την υγεία της κοινωνίας, για να μπορέσεις να πλουτίσεις εσύ, να βάλεις λεφτά στην τσέπη σου. Πού πας, τι κάνεις? Αλλά ακόμα, αληθινά βεβαίως εγκληματίες, είναι και εκείνοι οι έμποροι οι οποίοι χρησιμοποιούν μέσα στα τσιγάρα ή στα αναψυκτικά. Θα πω και ένα αναψυκτικό, διότι δημοσιεύθηκε και δεν φοβούμε, η Coca-Cola, που βάζουν ναρκωτικό για να σε κάνουν πελάτη. Γιατί όποιος πίνει, ξαναπίνει, και όποιος καπνίζει, ξανακαπνίζει. Έχω υπόψη μου μία μάρκα καπνού, ας μην την πω. Το ιδεώδες θα ήταν να μην καπνίζει κανένας, γιατί αν έχει πέσει στα τέτοια πάθη, θα γίνει και αντικείμενο, θα λέγαμε, τέτοιων εγκληματικών ενεργειών των εμπόρων. Το να βάλεις μέσα στο τσιγάρο ναρκωτικό για να κάνεις πελάτη σου τον καπνιστή, να μην πάρει άλλη μάρκα αλλά να πάρει τη δική σου τη μάρκα. Το να κάνεις πελάτη σου εσύ με την Coca-Cola, βάζοντας μέσα ναρκωτικό, να μην αγοράσει άλλο αναψυκτικό αλλά το δικό σου. Α, είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι εγκληματίες, διότι μεταβάλλουν σιγά σιγά, βραβαίως αλλά σωστά, τους λαούς σε ναρκωμανείς. Και όταν οι λαοί θα μεταβληθούν σε ναρκωμανείς, όπως τα ξέρετε, τότε θα μπορούν και να κάποιοι έξυπνοι, όπως είναι οι σιωνιστές επί παραδείγματι, να επιβληθούν εις τους λαούς και να τους κατακτήσουν. Και τότε ο Αντίχριστος με πολύ ευκολία θα βασιλεύσει, εφόσον ο σιωνισμός θα φέρει τον Αντίχριστον. Είναι ακόμη και οι αδίστακτοι έμποροι που εμπορεύονται ναρκωτικές ουσίες, όχι βάζοντάς τις κάπου σε μικρές δόσεις, αλλά πλέον κατευθείαν τα ναρκωτικά, που κυριολεκτικά μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε σωματικά και ψυχικά ερείπια και τους αχρηστεύουν κυριολεκτικά. Γιατί το κάνετε αυτό? Για να κερδίσουν χρήματα. Όλοι αυτοί βέβαια με την πτώση της Βαβυλώνος πενθούν, γιατί εσταμάτησε το ανήθικο εμπόριό τους. Αλλά είναι και το άλλο, ένα τρίτο σημείο, ότι αντικείμενο των εμπορικών των αντικείμενο των, του εμπορίου των, είναι και οι ανθρώπινες ψυχές. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σώματα και ψυχάς ανθρώπων. Και η ψυχή μπορεί να γίνει εμπορικών αντικείμενων, εμπορικής εκμεταλλεύσεως. Φαίνεται περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι και τα πιο μεγάλα κέρδη. Για να δούμε. Πρώτα, είμαι κάθε τρόπο προαγωγή στην πορνεία. Παρότι η πορνεία είναι σωματικό θέμα, αλλά πρωτίστως είναι πνευματικό θέμα, είναι ψυχικό θέμα. Λοιπόν, τι υπάρχει ως προαγωγή στην πορνεία και τι δεν υπάρχει? Η εκδότε ανηθίκων περιοδικών, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, η ιδιοκτήτε κινηματογραφικών αιθουσών, η υπεύθυνη της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου και η εκδότε ανηθίκων φωτογραφιών. Όπου να γυρίσετε τα μάτια σας, μα σε λεωφορείο, μα σε οποιοδήποτε χώρο βρεθείτε, όταν διαφημίζουν κάτι θα βάλουν και μια ανήθικη εικόνα, γιατί αυτό πιάνει. Και γιατί θα προσέξεις την ανήθικη εικόνα για να δεις και το διαφημιζόμενο εμπόρευμα, για να μην πω για τις ειδικώς κυκλοφορούσες ανήθικες φωτογραφίες, που θα σας έλεγα να καυχηθείτε εν Κυρίω αν ποτέ δεν είδατε ούτε να δείτε. Και αν ποτέ κάποιος σας πει, έλα να σου δείξω, να του πείτε, άνδρας ή γυναίκα, να πείτε, δεν θέλω να ειδώ, δεν θέλω να ειδώ. Διότι έτσι και δούμε φωτογραφίες τέτοιες ανήθικες, από αυτές που κυκλοφορούν,
τότε πάλι θα μπει ο δαίμον της πορνείας, όπως ο δαίμον της βλασφημίας, θα μπει ο δαίμον της πορνείας, θα εισπηδήσει με στην ψυχή μας και θα μας βασανίζει για να μας ρίξει σε εκείνα τα οποία είδαμε στις εικόνες αυτές. Αυτοί οι άνθρωποι εμπορεύονται τις ανθρώπινες ψυχές. Ακόμη και όλοι εκείνοι που προάγουν όχι μόνο στην πορνεία, αλλά και στις διαστροφές, για να μεταβάλουν τους ανθρώπους σε Σόδομα και Γόμορα, για να κερδίζουν αυτοί χρήματα. Δεν γνωρίζουν πού να γνωρίζουν, ή αν γνωρίζουν αδιαφορούν τελείως και δεν λογαριάζουν ότι μια ψυχή έχει ανεκτίμητη αξία, για την οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος: με ποιο δικαίωμα σκανδαλίζεις μια ψυχή υπερ εις Χριστός, απέθανε, για την οποία ψυχή ο Χριστός απέθανε, και αυτοί μόνο μια ψυχή σκανδαλίζουν. Λαούς ολοκλήρους σκανδαλίζουν και τους γρύπτουν στον Άδη και στην κόλαση για να βγάλουν αυτοί χρήματα. Είναι ακόμη οι φιλόσοφοι που παρασύρουν εκατομμύρια ψυχές εις αυτόν τον όλεθρο, όπως επί παραδείγματι οι σύγχρονοι υπαρξιστές. Παράδειγμα σας φέρω τον Σάρτρο, είναι τόσοι πολλοί. Αυτός ο οποίος κυριολεκτικά με τα καμώματά του τα φιλοσοφικά εδηλητηρίασε την Ευρώπη και που οδηγεί αυτός ο αρνητικός υπαρξισμός στην αθεία, στον μηδενισμό και κατά συνέπεια εις τον αναρχισμό. Ο αναρχισμός είναι το φρούτο, είναι ο καρπός. Όταν είσαι άθεος και μηδενιστής θα είσαι κατά ανάγκη και αναρχικός. Γιατί ανά πάσα στιγμή η ορμή της ψυχής σου, όταν τίποτα πια δεν πιστεύει, όταν όλα τα μηδενίζει, κάθε αξία, κάθε σου ενέργεια, από αυτήν την ορμή της ψυχής θα μεταβάλλεται σε μια αναρχική πράξη. Είναι ακόμη οι φιλόσοφοι κοινωνιολόγοι που τους γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια ή τα 50 χρόνια ή τα 200 χρόνια. Καταλαβαίνετε. Πολλοί αυτοί με τις φιλοσοφικο-κοινωνικές τους θεωρίες απομακρύνουν από τον Χριστό ή τα Χριστά ήθη και την αληθινή ανθρωπιά και μεταβάλλουν τις ανθρώπινες κοινωνίες σε μάζες ανώνυμες και ζούγκλες χειρότερες από τα θηρία. Δεν αναφέρομαι τόσο εις το αρχαίο δουλεμπόριον που υπήρχε την εποχή εκείνη που αγόραζαν και πουλούσαν τους ανθρώπους, όσο εις το σύγχρονο δουλεμπόριο, τουλάχιστον να φανταστείτε στην Ελλάδα μερικές χιλιάδες, 2-3 χιλιάδες, κατά το δελτίο της αστυνομίας, κάθε χρόνο μόνο από την Ελλάδα αγόρια και κορίτσια της εφηβικής, της παιδικής ή της εφηβικής ηλικίας εξαφανίζονται οριστικώς. Πού πάνε αυτά τα παιδιά, τι γίνονται? Προωθούνται αγόρια και κορίτσια για τις ποικίλες επιθυμίες εκείνων που τα αγοράζουν, όπως οι Τούρκοι κάποτε και λοιπά. Αγόρια και κορίτσια, το ξανατονίζω, και προωθούνται στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και χάνονται διαπαντός. Η αστυνομία είναι μάρτης, μας το λέγει αυτό. 2-3 χιλιάδες Ελληνόπουλα κάθε χρόνο χάνονται, εξαφανίζονται, ανοίγει γη και τους καταπίνει. Αγόρια κορίτσια, σας το ξαναλέγω. Δεν αναφέρομαι ακόμα ούτε στην αυτοδιάθεση των λαών, στην μη αυτοδιάθεση των λαών, διότι μόνο και μόνο κάποιες μεγάλες δυνάμεις αποβλέπουν εκεί τα συμφέροντά τους. Όχι, θα είστε δούλοι, θα είστε σκλάβοι, γιατί αν ελευθερωθείτε ζημιώνονται τα συμφέροντά μας τα υλικά. Δεν αναφέρομαι ούτε σε αυτά, παρά μόνο τόσα άλλα τα οποία μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Τα παραλείπω, με παίρνει η ώρα, η δική σας γνώση ας τα συμπληρώσει. Και συνεχίζουμε. Και η οπόρα της επιθυμίας της ψυχής σου, απόλετο από σου,
και πάντα τα λιπαρά και τα λαμπρά απήλθεν από σου και ουκέτι ούμοι αυτά ευρύθης. 18,14, 18 κεφάλαιων, στίχος 14. Η φωνή που ομιλεί από τον ουρανό και ακούει ο Ιερός Ευαγγελιστής στρέφεται τώρα προς την πόλη και κατά τρόπον περιληπτικών της σημειώνει αυτά τα λόγια. Δηλαδή, και ο καρπός της επιθυμίας της ψυχής σου χάθηκε από σένα και όλα τα λιπαρά και τα λαμπρά πέρασαν από σένα και πια δεν θα τα ξαναβρεις. Θα ήθελα να μείνω σε 2-3 σημεία αυτής της προτάσεως. Είναι αξιόλογη η πρόταση. Είναι και πολύ ωραία φράση, σημητική είναι. Και η οπόρα της επιθυμίας σου απόλετο από σου. Η οπόρα, το οπορικόν, ο καρπός. Ο καρπός της επιθυμίας σου χάθηκε από σένα. Είναι όμορφη φράση. Έτσι, σαν φράση. Πράγματι, για να φτάσει, αγαπητοί μου, ο καρπός μιας επιθυμίας να οριμάσει, αυτός ο καρπός, ασφαλώς χρειάζεται και κόπος, χρειάζεται και χρόνος, πολλής, ίσως κάποτε και μια ολόκληρη ζωή. Και ξέρετε τι σημαίνει να σου πει στο τέλος της ζωής σου αυτό που αγωνιζόσουν να γίνει πραγματικότητα, η επιθυμία σου να καρποφορήσει. Ξέρεις, αδελφέ μου, τι θα πει να σου πει στο τέλος ο Θεός? Ότι όλος ο κόπος της ζωής σου πήγε χαμένος, απόλετο από σου, χάθηκε. Είναι τρομερό. Σκεφτείτε τι δημιούργησε ο άνθρωπος έναν πολιτισμό ολόκληρο. Αυτόν που άλλοτε σας είπα, ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός. Ο λεγόμενος. Δεν είναι πια τοπικό φαινόμενο. Έπαψε να είναι τοπικό φαινόμενο. Είναι ένας τρόπος του σκέπτεσαι. Σκέπτεστε ένας τρόπος του ζήν. Ο δυτικός πολιτισμός. Και να σου πει στο τέλος ο Θεός ότι αυτός ο καρπός της επιθυμίας σου, ο άνθρωπε, να φτιάξεις, να φτιάξεις, να φτιάξεις, να κάνεις πυράβλους, να κάνεις λεωφορεία πυράβλους, να πας στα στέρια, να δημιουργήσεις ουρανοξύστες, να δημιουργήσεις, να φτιάξεις όλα αυτά που ήταν όλος ο καρπός, η οπόρα της επιθυμίας σου, σε πληροφορώ, χάθηκε για σένα. Δεν αντέχει να μπει στην αιωνιότητα. Δεν αντέχει. Για σκεφτείτε όμως, αγαπητοί μου, αποτεινόμενος ο Θεός προσωπικά στον καθέναν, όταν και η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι μια μικρογραφία, θα λέγαμε, μιας προσπαθίας να φτιάξει, να αγοράσει, να χτίσει, και να του πει κάποτε ο Θεός, όταν πια θα έχει οριμάσει αυτή η οπόρα της επιθυμίας της ψυχής του, να του πει χάθηκε από σένα κάθε σου προσπάθεια. Δεν αντέχει στην ημέρα της κρίσεως, στο πυρ της ημέρας εκείνης, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν αντέχει, δεν γίνεται. Ένα άλλο σημείο, τα λιπαρά και τα λαμπρά, λέγει, αυτά πέρασαν, απήλθον τα λαμπρά και τα λιπαρά από σου. Ποια είναι αυτά τα λιπαρά και τα λαμπρά? Τα λιπαρά είναι τα πλούσια και τα λαμπρά είναι τα φανταχτερά. Τα πλούσια και τα φανταχτερά. Όλα αυτά πέρασαν για σένα. Δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις. Και πράγματι παρέρχονται, αγαπητοί μου, όλα αυτά ανήκουν μόνο στην ιστορική πραγματικότητα. Δεν διασώζονται στη Βασιλεία του Θεού. Πόσο λυπήθηκα όταν κάποτε μου είπαν, όχι στη Λάρισα, σε άλλο τόπο, για μια κυρία. Αυτή είχε μείνει μόνη της και είχε μαζεύσει όλα τα κοσμήματά της, πολλά κοσμήματα, και τα είχε όλα κάτω από το μαξιλάρι της, όλα, άρρωστη αυτή, όλα κάτω από το μαξιλάρι της τα είχε. Πέθανε. Τι άλλο μπορούσε να πάρει? Πέθανε. Δεν πήρε τίποτα μαζί της. Όλα αυτά τα λαμπρά, τα φανταχτερά, που κάποτε στα σαλόνια μπορούσε να λαμποκοπάει και να προβάλλεται, όλα αυτά χάθηκαν. Χάθηκαν. Αδελφοί μου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Μην κολλάμε όμως εκεί την καρδιά μας. Μην τα βάζουμε κάτω από το μαξιλάρι μας. Μην νομίζουμε πως θα τα πάρουμε μαζί μας. Όχι.
θα βάλω ό,τι θα χρειαστεί, αλλά θα το χρειαστώ. Μπορεί να έχω ένα ρολόι, αλλά μου δείχνει την ώρα, τίποτε άλλο. Δεν θα το πάρω μαζί μου, δεν το χρειάζομαι στη Βασιλεία του Θεού. Δεν το κάνω το ρολόι στη Βασιλεία του Θεού. Το χρειάζομαι όσο κρατάει ιστορία, όσο κρατάει η δική μου ιστορία, τίποτε άλλο. Τα λαμπρά και τα λιπαρά έφυγαν από σένα, οριστικός και μετακλήτος, λέγει ο Θεός. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής: οι έμποροι τούτων, ποιον τούτων, όλων εκείνων των υλικών τα οποία περιέγραψε προηγουμένως, οι πλουτίσαντες από αυτής, οι μακρόφεν, από μακρόφεν στήσονται δια των φόβων του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες λέγοντες: ουέ, ουέ, η πόλης η μεγάλη, η περιβεβλημένη βύσινων και πορφυρούν και κόκκινων και χρυσωμένη εν χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες, ότι μία ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Κλαίν, πενθούν αυτοί που πλούτησαν από την πόλη αυτήν, όπως οι βασιλείς οι οποίοι κλαίουν και πενθούν, έτσι και οι έμποροι που επλούτησαν με την ελευθεριότητα και την αποστασία αυτής της Βαβυλώνος, θα κλάψουν και θα πενθήσουν για την καταστροφή της και το βασανισμό της. Όπως βλέπετε, και αυτοί με τη σειρά τους θα την ταλανίσουν και θα εκπλαγούν δια την ευνηδίαν συμφορά της και δια την απώλεια του τόσου της πλούτου. Και έρχεται η σειρά των ναυτιλωμένων να την πενθήσουν. Και πας κυβερνήτης, και πας ο επιτόπων πλέον και ναύτε, και όσοι την θάλασσαν εργάζονται, από μακρόθεν έστησαν και έκραζον, βλέποντες τον καπνόν της πυρώσεως αυτής λέγοντες: της ομοία τη πόλη τη μεγάλη. Και έβαλον χούν χώμα επί τας κεφαλάς αυτών και έκραζον λέγοντες: ουέ, ουέ, η πόλης η μεγάλη, ενή επλούτησαν πάντες οι έχοντες τα πλοία, που πλούτησαν όλοι οι εφοπλιστές εν τη θαλάσσι εκ της τιμιότητος αυτής, ότι μια ώρα ηρημώθη. Βλέπουμε ότι και οι εργαζόμενοι λοιπόν εις την θάλασσα που εκτελούν τις μεταφορές των εμπορευμάτων, ομοίως και αυτοί πενθούν και επαναλαμβάνουν ότι και οι προηγούμενοι, και οι βασιλείς και οι έμποροι. Αν ρίψουμε, αγαπητοί μου, μια ματιά εις των θρήνων όλων αυτών ή εις των θρήνων της γης για την απώλεια της Βαβυλώνος, γιατί έρχεται η ώρα της κρίσεώς της, έρχεται η ώρα του τέλους της, θα αντιληφθούμε ότι το κακό εις των κόσμων αυτών είναι παροδικών. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται το κακό, έχει το τέλος του. Και αφού λοιπόν το κακό τελειώνει, τότε οφείλουν οι πιστοί να υπομένουν. Αν μου πείτε, εγώ είμαι σε ένα κλάσμα της ιστορίας, του χρόνου της ιστορίας, για το κακό που γίνεται. Ναι, είσαι σε ένα κλάσμα της ιστορίας, της παγκοσμίου, αλλά είναι όμως πολύ μικρή η ζωή σου. Και ο Κύριος μας είπε να υπομένουμε, γιατί λέγει: ο υπομείνασης τέλος ούτως σωθήσετε. Εκείνος που θα υπομείνει έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και ένα πράγμα να λέμε, αγαπητοί μου, να φτάσουμε να γεράσουμε και να έχουμε την υπομονή μας και στα γερατιά μας, γιατί κάποτε εκεί τη χάναμε την υπομονή μας. Από τώρα να παρακαλούμε τον Θεό να μην μας στερήσει την υπομονή σε δύσκολες στιγμές που μπορούμε να περάσουμε, όποιες και να είναι αυτές, είτε δικές μας, δηλαδή δημιουργήθηκαν από εμάς τους ίδιους, δηλαδή από μια αρρώστια μας κτλ, είτε από μια γενική κατάσταση που μπορεί να στρέφεται εναντίον της χριστιανικής μας ιδιότητος. Όπως εκλήθηκε κάποτε ο Άγιος Πολύκαρπος να αρνηθεί τον Χριστόν και είπε εκείνος ότι 86 χρόνια υπηρετώ τον Κύριον Ιησούν και Ιησού δεν με ειδίκησεν.
σε τίποτα δεν με έχει αδικήσει. Πώς λοιπόν θα τον αρνηθώ? Και εκείνος ο γέρον, τώρα 86 χρόνια υπηρετούσε, λέγει, ήταν 86 χρονών, ή τόσα χρόνια είχε, 100 χρόνια παραπάνω, ώστε εκείνα τα χρόνια που εγνώρισε τον Χριστό ήταν μόνο αυτά 86, όπως και αν έχει το πράγμα είναι πολλά χρόνια. Έφτασε εκείνος ο γέρον να είναι πραγματικά νέος, με θαραλέον και ακμαίον φρόνημα, και να σταθεί μέσα εις το στάδιο και να ομολογήσει Χριστόν. Και ακούστηκε μια φωνή ως βροντί: Πολύκαρπε, Ανδρίζου, να είσαι Ανδρίος. Και πραγματικά στάθηκε στο μαρτύριό του με Ανδρία. Έτσι να ευχόμεθα και να παρακαλάμε το Θεό, μέχρι τα γυρατιά μας τα βαθιά, μέχρι που να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, έτσι με συνέχει το παρακαλώ, όλοι μας κάπως έτσι να το αισθανόμεθα, να έχουμε αυτήν την υπομονή. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Κύριος είπε, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Μη λέμε το κακό ότι είναι αιώνιον, είναι παροδικόν, περνάει, φεύγει. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας το δείχνει και μας το παρουσιάζει. Εξάλλου αυτή η κατάσταση, ότι περνάει το κακό, μας το θυμίζει ο ίδιος ο Κύριος. Ακούστε πως το λέγει, παρακαλώ, Ιωάννης 16,20: Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε, λέει στους μαθητάς του. Εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ο κόσμος θα χαρεί, γιατί θα έχει απαλλαγή από μένα, θα με σταυρώσει και αυτοί θα διασκεδάζουν. Εμείς δεν λυπηθήσεστε, εσείς όμως θα λυπηθείτε. Αλληλείπημον εις χαράν γεννήσετε, αλλά η λύπη σας θα μετατραπεί σε χαρά. Ποτέ οι μαθητές δεν μπόρεσαν να φανταστούν ότι όλη αυτή η διαδικασία θα ήταν υπόθεση τριών ημερών. Ουδέποτε το εφαντάστηκαν αυτό. Αλλά αγαπητοί, τους εδόθηκε μια μαρτυρία. Την μαρτυρία αυτή ότι ο Χριστός ανεστήθη και τους έδωσε χαρά στην καρδιά. Μια μαρτυρία που τους έδωσε τη δύναμη να αντέξουν ολόκληρη τη ζωή τους, τη μαρτυρική ζωή τους, για να φτάσουν στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Και πράγματι, συνεχίζει το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως 18,20 να λέγει: ύστερα από το θρήνο των βασιλέων της γης, των εμπόρων και των ναυτικών, για την απώλεια του κέρδους που είχαν πλουτίζοντες από την κατάσταση την αντίθεο, ακούγεται: Εφραίνου επ' αυτή ουρανέ, και οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι Προφήτε, ότι έκρινεν ο Θεός το κρίμα ημών εξ αυτής. Κατά το εβραϊκό κείμενο Ιερεμίας 51 κεφάλαιο στίχος 45, κατά το εβραϊκό γράφει: τότε θα αγαλιάσωσι επί τη Βαβυλώνη ο ουρανός και η γη και πάντα τα εν αυτής. Στην ιστορική Βαβυλώνα, εκείνη έγινε σύμβολο όμως η ιστορική Βαβυλώνα, που είναι ο διαφθαρμένος κόσμος. Να χαίρεσαι, Εφραίνου, για την Βαβυλώνα που καταστρέφεται, ουρανέ, και οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι Προφήτες, γιατί έκρινε ο Θεός το κρίμα της πόλεως αυτής. Οι Άγιοι είναι γενικός χαρακτηρισμός και αναφέρεται εις μεν την Καινή Διαθήκη στους Αποστόλους, εις δε την Παλαιά Διαθήκη στους Προφήτας. Η φωνή αυτή του ουρανού που ακούγεται είναι μια έμπρακτη απάντηση στην αγωνιώδη ερώτηση των ψυχών των εσφαγμένων που ζητούν πότε θα εκδικηθεί ο Χριστός το αδικοχαμένο τους αίμα. Κύριε, λέγει, πότε θα εκδικηθείς το αίμα μας που χύθηκε πάνω στη γη? Το ενθυμίστε, οι πεπελεκημένες ψυχές, οι σφαγμένοι μάρτυρες, δηλαδή δεν ζητούν να εκδικηθεί ο Θεός, αλλά αυτό είναι ισοδύναμο με το πότε θα μας αναστήσεις. Μας είπε σχέθης ότι μη φοβηθείτε εάν φτάσετε στο μαρτύριο. Σας βεβαιώνω,
μία τρίχα της κεφαλής σας δεν θα χαθεί. Πότε Κύριε θα γίνει αυτό? Περιμένετε. Ενθυμίστε εκεί που λέγαμε, τους εδόθηκε λέγει λευκός χιτών και ένα κλαδί φοίνικος, και τους είπε να περιμένουν για να προσταθούν και άλλοι αδελφοί των. Και τώρα ήλθε η ώρα. Εφραίνου ουρανέ, να χαίρεσαι ουρανέ, και οι Άγιοι όλοι του ουρανού. Ήλθε η ώρα. Ποια ώρα? Της Αναστάσεως. Το να τιμωρηθεί το κακό, να τελειώσει και να γίνει η Ανάσταση των νεκρών και οι ευσεβείς να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας: ούχος χαιρεσίκακι τι των παιδιών επιφορά χαίρουσιν, αλλώς επιθυμίαν διάπειρον περί την διακοπήν της αμαρτίας έχοντες. Δεν χαιρεκακούν για εκείνο το οποίο βλέπουν να τιμωρείται ο κόσμος ο αμαρτωλός. Όχι, λυπούνται δια τον κόσμο, αλλά βλέπουν απλώς τη διακοπή του κακού, ότι δεν μπορεί πια, διακόπτεται, δεν διαιωνίζεται το κακό. Κάτι ανάλογο συνέβη, αγαπητοί μου, και στον Τοβία, που το διαβάζουμε στο τελευταίο κεφάλαιο με την καταστροφή της Νινεβή. Διότι η Νινεβή ήταν και αυτή μία πόλη τύπος, μία πόλη σύμβολων. Εκεί που του είχε πει ο πατέρας του ο Τοβίτ, φύγε παιδί μου γιατί θα καταστραφεί η Νινεβή, επανέλαβε μετά την μετάνοιά της τις αμαρτίες της, και χειρότερα είναι εκείνο που λέει η Αγία Γραφή, όταν οι διαπαρημίες, δεν είναι δικές μου, η Καινή Διαθήκη της χρησιμοποιεί, όταν το σκυλί που ξέρασε από την πολυφαγία του γυρίσει να ξαναφάει τα ξερατιά του, και όταν ο χείρος που είναι καθαρός και πλημμένος ξαναγυρίζει στη λάσπη του, και έσονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων, να χρησιμοποιήσω τους λόγους του Κυρίου. Ή όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, εκείνος ο οποίος δοκίμασε τον Χριστόν και τον αρνήθηκε δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Ας το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί μου, να διατηρήσουμε την πίστη ακεραίαν χωρίς υπαναστροφές, να μην γυρίζουμε πίσω, γιατί αν γυρίσουμε πίσω δεν ξέρω εάν θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στο Χριστό. Δεν το ξέρω αυτό, είναι επικίνδυνο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Τοβίτ, βλέποντας την πόλη που μετανόησε και δεν καταστράφει από το κήρυγμα του Ιωνά, ότι επαναλαμβάνει τις αμαρτίες της μετά από την μετάνοια που έδειξε, λέει στο γιο του τον Τοβία: παιδί μου, όταν πεθάνω μάζεψέ τα και φύγε, και πήγαινε εις τα εκβάτανα της Μηδίας. Αυτό έκανε και ο Τοβίας. Και λέγει εδώ: και απέθανε ετών 127 ο Τοβίας, ο γιος του, εν εκβατάνης της Μηδίας, και ήκουσε πριν ή αποθανήν αυτόν, πριν πεθάνει, έμαθε την απώλεια Νινεβή, την καταστροφή της Νινεβή. Είναι ηχμαλώτησε Ναβουχοδονόσορ και Ασσύρος, διότι κατεκτήθη, όπως τα ξέρετε, η Νινεβή οριστικός και χάθηκε πια από το προσκήνιο της ιστορίας από τους Βαβυλωνίους. Και οι Βαβυλώνοι χάθηκαν από το προσκήνιο της ιστορίας από τους Μηδοπέρσες. Και χάρη προ του αποθανή επί Νινεβή. Πριν πεθάνει ο Τοβίας, εχάρηκε και την καταστροφή της Νινεβή. Εχάρηκε στο Δία για την καταστροφή της Νινεβή. Ναι, είναι η χαρά των Αγίων ότι τίθεται τέρμα πλέον στο κακό, αλλά και κάτι ακόμα. Και διότι ο προφήτης Ιωνάς απεδείχθη αληθινός. Δηλαδή είναι η εκπλήρωση των προφητιών. Είναι εκείνο που λέμε και στη βάφτιση και στον γάμον και στη χειροτονία. Ισαΐα χόρευε. Δηλαδή χοροπίδα Ισαΐα από τη χαρά σου. Γιατί η Παρθένος έσχαινε εγγαστρή και έτεκαινιόν τον Εμμανουήλ. Διότι η προφητεία σου που είπες ότι η Παρθένος θα γεννήσει Ιών τον Εμμανουήλ, τον με θυμόν ο Θεός, μαζί μας ο Θεός, έγινε πραγματικότητα. Ήρθε. Δεν έχεις λοιπόν παρά να χαρείς δια την πλήρωση της προφητείας σου. Έτσι χαίρουν οι Αγίοι, όχι μόνο γιατί το κακό τίθεται, στο κακό τίθεται τέρμα, αλλά και διότι εκπληρούνται οι προφητείες. Πέστε μου, αγαπητοί μου, ποιος δεν θα χαρεί όταν βλέπει την εποχή του
να εκπληρούνται οι προφητείες της Αποκαλύψεως. Ποιος πιστός δεν θα χαρεί? Γιατί υπάρχει μια τελευταία μεγάλη. Θα μας πάρει ο Χριστός τη Βασιλεία Του, αφού θα μας αναστήσει από τους νεκρούς. Μπορείς να μην χαίρεσαι? Και ήρεν εις άγγελος ισχυρός λίθον ως μήλον μέγαν και έβαλε εις την θάλασσαν λέγον: ούτως ορμήματι βληθήσετε Βαβυλών η μεγάλη πόλη και ου μη ευρεθεί έτη. 18,21. Ένας άγγελος ισχυρός επήρε μία μηλόπετρα, την έριξε στην θάλασσα, με την ορμή που την έριξε υπόθηκε με τον ίδιο τρόπο θα βουλιάξει η Βαβυλώνα. Πράγματι, στην εβραϊκή φιλολογία είναι πολύ αγαπητή πάντοτε όχι μόνο η φιλολογική παράσταση μιας αληθείας, ενός φαινομένου, αλλά και η ζώσα εποπτεία, δηλαδή με ένα εποπτικό τρόπο να δοθεί εικόνα ζωντανή στα μάτια του δεχομένου την προφητεία πέρα από τα λόγια. Ο Κύριος επί παραδείγματι είπε ότι είπε την παραβολή της ακάρπου σικής. Ταυτοχρόνως όμως εξήρανε και μία σικιά που περνούσε από έναν δρόμο της Ιερουσαλήμ και είπε από σένα σήκα να μην φάει κανένας στον αιώνα, και εξήρανε η σική. Τι σημαίνει αυτό? Η παραβολή ήταν τα λόγια. Το θαύμα ήταν η εποπτική διδασκαλία της παραβολής. Και αυτό το δέσιμο δίνει πια μια ζωηρή πληροφορία εις τον θεατή ότι εκείνο το οποίο προφητεύθηκε με λόγια και με εποπτεία θα γίνει πραγματικότης. Έτσι, λόγος και εποπτεία, όπως βλέπετε, δίδουν την ύλη μιας πάντοτε προφητείας. Και εδώ ο πρώτος άγγελος ομιλεί για την καταστροφή της Βαβυλώνας, ό,τι είπαμε μέχρι τώρα. Ενώ ο δεύτερος, αυτός περί του οποίου ο λόγος, προβαίνει σε μια αλληγορική πράξη. Ποια είναι αυτή η αλληγορική πράξη? Βυθίζει μια μηλόπετρα εις την θάλασσα για να δείξει την παντελή, όπως σας είπα, εξαφάνιση της Βαβυλώνας. Γράφει ο Ανδρέας: καθά περφυσίν ο μήλος καταδύει ορμήματι εις την θάλασσα, ούτω και ότις και η της Βαβυλώνος ταύτης αφρόων έστε καθαίρεσης, ώστε μήτε ίχνος αυτής φυλαχθήνε εις το μετέπειτα. Όπως βουλιάζει ο μεγάλος λίθος και δεν ξαναφέρεται πια στην επιφάνεια του νερού, έτσι θα βουλιάξει και η Βαβυλώνα για να μην φανεί κανένα της πια ίχνος. Πού, πότε? Όχι στην ιστορία, αλλά στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί στο ίδιο βιβλίο της Αποκαλύψεως διαβάζουμε ότι κανένα βρώμικο πράγμα, κανένα βδέλυγμα δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Και φωνή κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών ουμή ακουστεί εν σύ έτη. Σε σένα δεν θα ακουστούν πια μουσική, αυλητέ και σαλπιστέ. Και φως λίχνου ουμή φανεί εν σύ έτη. Λιχνάρι δεν θα ανάψει πια σε σένα. Και φωνή νυμφίου και νύμφης η χαρές ενός γάμου ουμή ακουστεί εν σύ έτη. Ότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, ότι εν τη φαρμακία σου, στην πλάνη σου, επλανήθησαν πάντα τα έθνη, και εν αυτή την πόλη αίματα προφητών και Αγίων ευρέθη και πάντων των εσφαγμένων επί της γης. 18,24. Όσοι ενεθέρθησαν, όλοι αυτοί οριστικώς θα εκλείψουν από την νοητή αυτή Βαβυλώνα οι χαρές και τα παιχνίδια. Οι χαρές και τα παιχνίδια, όλα αυτά θα τελειώσουν, θα σβήσουν. Δεν έχουν θέση πια στη Βασιλεία του Θεού. Τρία σημεία διακρίνονται εδώ ως αίτια της καταστροφής της Βαβυλώνας: η πλουτοκρατική καταδυνάστευση των λαών, η αποπλάνηση στην διαφθορά και ο διωγμός και η κάθε κακοποίηση των χριστιανών εις την οικουμένη. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το «οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης». Ωραία εικόνα αυτή και πολύ, πάρα πολύ επίκαιρη. Όσοι ποτέ κατεστάθησαν κοσμοκράτορες, δηλαδή στάθησαν κοσμοκράτορες, εκεί φτάσαν.
εις την ηλική απομίζηση των λαών, διότι αυτός ήτο και ο αντικειμενικός κατακτητικός των σκοπός, να απομιζήσουν τους λαούς, να τους πιούν το αίμα, να τους πάρουν τα υλικά τους αγαθά. Όταν όμως γίνεται, αγαπητοί μου, κύριος σκοπός ο πλούτος, τότε ακολουθεί η διαφθορά και η ηθική εξαχρίωση, το δεύτερο στοιχείο. Και το Ευαγγέλιο μη δυνάμενο πλέον να γίνει αποδεκτόν σε μια κοινωνία διεφθαρμένη, τι άλλο παθαίνει από του να διώκεται. Και το Ευαγγέλιο διώκεται και οι χριστιανοί σφάζονται, εξωθούνται, εξορίζονται. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά τα συναντούμε σήμερα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής μας, που αντιπροσωπεύονται από την νοητή Βαβυλώνα.